Προαρκετών ετών, ένας επίσκοπος που δεν είναι τώρα, δεν είναι Μητροπολίτης, δεν έχει Μητρόπολη και τότε δεν είχε, μεσολάβησε ένα διάστημα που είχε, είπε ότι σε ένα θέμα εκκλησιαστικό, ότι που υπήρχε μια διαφωνία πολλών, ότι με βάση τους πατέρες, τότε ήταν οι πατέρες, σήμερα είμαστε εμείς οι πατέρες της Εκκλησίας. Εννοείται. Όχι με την έννοια του ότι είναι πατήρ ποιμήν, ας πούμε, που επειδή, είναι. Επειδή ήταν επίσκοπος, λέει, τόπε. Ήταν επίσκοπος τότε. Τόσοι επίσκοποι υπήρχαν τους περασμένους αιώνες. Όλοι λέγονται πατέρες αυτοί. Εγώ δεν το λέω συμφωνώντας με το συγκεκριμένο επίσκοπο. Τους περισσότερους από αυτούς δεν τους ξέρει κανένας. Ναι. Δηλαδή όποιος χειροτονείται επίσκοπος είναι και πατήρ. Δεν σας είχα πει την παροιμία που λέει το να γίνεις πατέρας είναι πολύ εύκολο. Το να είσαι πατέρας είναι δύσκολο. Αλλά λοιπόν, και το να γίνεις επίσκοπος είναι εύκολο αν ακολουθείς μια διαδικασία. Το να είσαι επίσκοπος, όπως είπε ο Μέχας Βασίλειος στο Μόδεστο, του λέει, τι γίνεται, λέει. Αν δεν συμμορφωθείς, θα σου δημεύσω την περιουσία. Λέει, δεν έχω τίποτα, λέει, εκτός από αυτό το ράσο που φορά. Λέει, θα σε εξορίσω του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Θα σε αποκεφαλίσω. Τόσο το καλύτερο. Θα πάω το ταχύτερο στον Κύριό μου. Μα τι είσαι εσύ, λέει. Εγώ, λέει, κανένα επίσκοπο δεν άκουσα να μου λέει αυτά τα πράγματα. Δεν θα συνάντησες, λέει, επίσκοπο του Χριστού. Τα λάβατε. Έτσι είναι. Βρήκε τον άνθρωπο να τον απειλήσει. Μήπως, αν μου επιτρέπετε να πω μια χαριτωμένη ιστορία, μια και είμαστε στα Εξάρχεια, με έναν λιγάκι αναρχικό εντός εισαγωγικών μοναχό, στο Άγιο Όρος, την οποία έχω ακούσει ότι συνέβη εδώ και αρκετά χρόνια, δεν γνωρίζω πώς ακριβώς, η οποία δεν μπορώ να πω ότι θα την ενέκρινα εγώ ή δεν ξέρω πώς, αλλά τέλος πάντων. Ένας επίσκοπος είχε πάει σε μια γιορτή ενός μοναστηριού, η επίσημη γιορτή του μοναστηριού. Και το τυπικό της μονής, το οποίο προέβλεπε στην αρτοκλασία να κατεβαίνει ο επίσκοπος από τον επισκοπικό θρόνο και να ευλογεί τους άρτους κάτω. Ο επίσκοπος επέμενε να καθίσει στο θρόνο. Στο θρόνο. Αυτό έχει επικρατήσει. Ναι, ναι. Και του είπε ο τυπικάρης, ο οποίος, ως γνωστόν, στο τυπικάρι πακούν οι πάντες. Λοιπόν, ο οποίος τηρεί το τυπικό που είναι γραμμένο από το συγκεκριμένο Άγιο που έχει... Και είναι ειδικά για το κάθε μοναστήρι. Με κάποιες διαφοροποιήσεις. Του λέει, Σεβασμιότατε, δεν επιτρέπεται αυτό βάσει του τυπικού. Επέμενε ο Σεβασμιότατος και κάποια στιγμή, επειδή ήταν και ηλικιωμένος τυπικάρης και ο λίγο τι αναρχικός εντός εισαγωγικών, του λέει, και ποιος εσύ, και τον πιάνει από τα ράσα και από το μανδύα και τον κατεβάζει κάτω. Και αναγκαστικά κατέβηκε ο επίσκοπος και έκανε την αρτοκλασία από κάτω. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, ποιο είναι το όριο, επειδή διεκδικούν την πνευματική πατρότητα με την έννοια την καθαρά πνευματική, επειδή έχουν θέση επισκόπου ή ιερέως, ποιο είναι το όριο που εμείς θα πρέπει να σεβόμαστε με την άποψη των ανθρώπων αυτών, αλλά και το όριο που θα πρέπει να πούμε όχι. Αυτός ο μοναχός που λέτε παρεύει το τυπικό της μονής του. Διότι το τυπικό της μονής λέει μεταξύ των όλων άλλων, κάθε τυπικό, ως δόξη το προεστώτη. Όπως θα φανεί καλό στον προεστώτα να ρυθμίσει ακόμη και αυτά που προβλέπονται και δεν προβλέπονται. Προεστός ήταν ο επίσκοπος. Δεν είναι ο τυπικάρης, ούτε ο ένας κι άλλο, ούτε ο ηγούμενος της μονής. Άρα παρεύει και το τυπικό της μονής του. Πλην της ασεβίας αυτής. Διότι αν ήταν και ηλικιωμένος, δεν μπορούσε να ανεβοκατεβαίνει συνέχεια. Ούτε είναι και κανένα δογματικό θέμα αυτό. Το που θα ευλογηθούν οι άρτοι. Σήμερα ναι, αυτό έχει επικρατήσει. Και προφανώς και ο επίσκοπος, επειδή ήξερε ότι παντού γίνεται, το έκαμε και εκεί. Αλλά πέρα από όλα αυτά,
είναι, υπάρχουν όρια δηλαδή, αλλά πέραν των ορίων της ευπρεπίας, του σεβασμού κλπ. Υπάρχει και αυτό. Το ξέρεις εσύ γιατί ψάλλεις κιόλας. Ξέρεις που λέει «ως δόξε το προεστώτιας». Δηλαδή όποιος και να είναι να προείσταται, να βάλει και προεστός είναι αυτός που θα βάλει το πετραχύλι. Δεν είναι ο προεστός του ναού. Γι' αυτό ο πατήρ Αθανάσιος ο Γεύτης, τότε που ήταν αρχιμανδρίτης εδώ στη Ρωσική Εκκλησία, πήγε κάποιος την ώρα που εκείνος είχε την ακολουθία, αυτός είχε αρχίσει κάποιος περνό και του λέγε «κάνε τούτο, κάνε εκείνο», τον, ενώ δεν είχε λάβει μέρος τον εσπερινό ιερεύς ο άλλος, του έκανε υποδείξεις. Και σταματάει κάποια στιγμή και του λέει «άκουσε», του λέει, «όταν εγώ είμαι παπάς, εσύ δεν θα παπαδίζεις». Δηλαδή, δεν μπορούμε να κατεβόμαστε όλοι. Έτσι δεν είναι, δεν μπορεί. Είναι ο Θεός, Θεός τάξεως, όχι αταξίας. Τώρα, ως προς το πώς και πόσο θα επεμβαίνουμε, εμείς θα μαρτυρούμε την αλήθεια. Δεν επιτρέπονται ασεβείς εκφράσεις προς τους επισκόπους και προς τους συνανθρώπους μας δηλαδή, όχι μόνο τους επισκόπους. Δεν επιτρέπεται ο φανατισμός, ο τυφλός. Η αλήθεια, να πούμε την αλήθεια. Ο Κύριος λέει, οι Απόστολοι λένε, οι πατέρες μας λένε αυτό. Πώς θα γίνει? Πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπες. Στην πίστη δεν κάνουμε εκπτώσεις. Στις φράσεις όμως είμαστε προσεκτικοί. Στο ήθος, στο σεβασμό είμαστε προσεκτικοί. Δεν χωριζόμαστε από την Εκκλησία. Δεν κάνουμε δική μας Εκκλησία. Δεν διακόπτουμε τα μνημόσυνα των επισκόπων μας. Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα στην εκκλησιαστική ιστορία διακοπής μνημοσύνου επισκόπου από Άγιο. Από ιερείς υπάρχουν πολλά. Από Άγιο ούτε ένα. Πρέπει να το λάβουν υπόψη τους αυτοί που επικαλούνται τους ιερούς κανόνες. Να μας φέρουν έναν Άγιο που διέκοψε το μνημόσυνο του επισκόπου του. Εκτός αν έχει καταδικαστεί από την Εκκλησία. Ναι. Γιατί μερικοί στην παλαιά εποχή κατεδικάζονται από την Εκκλησία, αλλά ο αυτοκράτορας ή ο τοπικός άρχον τους είχε ενισχύει με την εξουσία του νόμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις διακόπτεται το μνημόσυνο. Αλλά όχι προτού η Εκκλησία αποφανθεί, θα αποφανθεί ο καθένας από μας. Διαφωνούμε, σεβασμιότατε, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό που λέτε κλπ. Θα σας μνημονεύσω όμως. Δεν είμαι εγώ πάνω από την Εκκλησία. Δηλαδή είναι απίστευτη αυτή η λογική που έχει επικρατήσει και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει λυπηρά φαινόμενα. Προσωπικά έχω δεχθεί ούκο λίγα χραπτά εις βάρος μου επειδή δεν ευδόκησα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Ένας πατήρ Επιφάνιος, ένας κολοσσός, πίστεως, αρετής, γνώσεως, επί Πατριάρχου Αθηναγόρου είπε τα όσα είπε, έγραψε τα όσα έγραψε, δεν διεννοήθη να διακόψει το μνημόσυνο ούτε του επισκόπου, ούτε κανένας. Επειδή ο αρχιεπίσκοπος ανεγνώριζε τον Αθηναγόρα ως Πατριάρχη να διακόψει το μνημόσυνο και του αρχιεπισκόπου, μνημόνευε κανονικότατα. Λοιπόν, ποιος είναι ανώτερος? Άσε τους Αγίους Πατέρες παρελθόντος, τους συγχρόνους πατέρες. Είναι ανώτερος του Πατρός Επιφανίου κάποιος? Ναι. Αυτοί όλοι που διακόπτουν τα μνημόσυνα καταφέρονται και εναντίον του Πατρός Επιφανίου.
δεν θεωρούν ότι ήταν σωστό αυτό που έκανε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι περιμένει κανένας. Ορίστε. Δεν θυμάμαι, είχα διαβάσει και έγινε και Άγιος αυτός. Είχε πέσει αίρεση, αλλά δεν είχε καταδικαστεί από την Εκκλησία. Και θαυματούργησε. Και εκείνη τη στιγμή ήρθε σε συνέστηση και λέει, Θεέ μου, εγώ λέει, κατάλαβε, έπεσα σε αίρεση και εσύ δεν απέσυρες τη χάρη σου από μένα. Και μετανόησε και έγινε Άγιος. Δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει. Ποιος... Πολλά περιστατικά. Πολλά. Δεν είχε καταδικαστεί ακόμα από την Εκκλησία. Γιατί πώς θα ξέρει ο κόσμος, αν δεν καταδικαστεί επισήμως, να ανακοινωθεί ότι έχει καθαιρεθεί. Αν ήταν έτσι, δεν θα γινόταν πανηγυρική διακήρυξη και της αγιότητος. Όπως γίνεται πανηγυρική, πένθυμη βέβαια, πανηγυρική με την έννοια του ότι γίνεται επεκκλησίας, ας πούμε, η ανακοίνωση ότι ο τάδε καθαιρέθη, το ίδιο χαρμόσυνα πανηγυρικά γίνεται και για την διακήρυξη της αγιότητος κάποιου. Να ξέρει ο κόσμος ότι όντως είναι Άγιος. Όχι απλώς λένε Άγιος άνθρωπος. Εδώ και έναν ευσεβή βλέπουμε και λέμε Άγιος άνθρωπος. Άλλος ο Άγιος άνθρωπος, άλλος ο Άγιος αυτός ο συγκεκριμένος που διακηρύχθη. Και ο πατήρ Σίμων είναι Άγιος, αλλά δεν έχει... Ναι, είχε πει τότε. Ο πατήρ Σίμων, τον είχανε, πηγαίνανε διάφοροι και του λέγανε, λέει, ποιος είναι, λέει, ο κανονικός, λέει, αρχιεπίσκοπος. Δεν παραιτήθη ο Χρυσόστομος. Λέει, και ποιος είναι τώρα επάνω, παιδί μου. Ο Ιερώνυμος. Αυτός είναι ο κανονικός, λέει. Και τ' άκουσε αυτό ο πατήρ Επιφάνης και τότε ανέβηκε πάνω στην Πεντέλη και τον συνάντησε. Και μόλις τον είδε ο γέροντας, του λέει, χωρίς να τον ξέρει, δεν είχαν γνωριστεί ποτέ, αλλά τον ήξερε εν πνεύματι Θεού. Εσύ, Επιφάνη, διοικείς την Εκκλησία της Ελλάδος, του λέει.